Εντάξει, τον λατρεύουμε. Εγώ να πω μια προσωπική ιστορία για τον Γιώργο Χατζηπαύλου. Γεια σου, Γιώργο. Χαίρετε, γεια σου, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε πάει να τον δούμε με τον άντρα μου, ο οποίος δεν γελάει γενικά. Ρώτησε τον εαυτό μου. Ο οποίος δεν γελάει ποτέ με το stand-up. Δεν του αρέσει, ρε παιδί μου. Και του λέω, παρακαλώ, θα πάμε με τον Γιώργο. Πίστεψε. Παιδιά, η εικόνα που είχα από τον Τάσο ήταν να κρατάει τη κοιλιά του και να μην μπορεί να σταματήσει να γελάει. Είναι αυτό. Ο άνθρωπος, πώς... Έσωσε το γάμο της. Είσαι αυτός ο άνθρωπος αυτός. Πώς το κάνεις αυτό? Δεν το κάνω μόνο εγώ, εντάξει. Καλά, είναι, φυσικά, είναι και ναι. Τι σου πάει καμιά φορά. Απλά ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Παιδιά, δεν κάνω άλλο πράγμα. Δηλαδή... Δεν το κάνεις μόνο εσύ. Ωστόσο, είσαι ο πρώτος που το έκανε. Δεν είμαι ο πρώτος, όχι. Ο πρώτος που το έκανε μόνιμα και το έβαλε σε το stand-up σε θέατρο μόνιμα. Ναι, ναι. Αλλά κοίτα, είναι κάτι που το έχει στο μυαλό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί το που θα δέσει μια ιδέα που σε απασχολεί ή κάτι που θα δεις, μπορεί να έρθει οπουδήποτε. Ναι. Και πλέον στο stand-up δεν λειτουργείς ως παιδιά τέλειωσε το ωράριό μου. Είσαι σαν detective αστείου διαρκώς. Εμείς τώρα σου φαινόμαστε αστείοι λίγο. Όχι, η φωνή μου τώρα χαλαρώνω. Άμα είναι κάτι να μου το πεις, θα μας φαινόμαστε αστείοι, θα ήθελα να το ξέρω. Να πούμε ότι τώρα ο Γιώργος έχει την παράσταση timing στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννη. Σου πάει πολύ και ο Μιχάλης. Δηλαδή εκεί το συγκεκριμένο μέρος νομίζω... Είμαι από το 2014 εκεί. Σε έχω συνδυάσει με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Να σου πω, από τότε που γίνεις μπαμπάς, σου φαίνονται ακόμα πιο αστεία και τα πράγματα που αφορούν τη μητρότητα και την πατρότητα που αλήθεια. Είναι αστεία στην Ελλάδα, να το πούμε. Είναι. Ειδικά, λίγο περιβολική. Αν τα περιγράψει λίγο στη δικιά μου περίπτωση, είναι πάρα πολύ αστεία. Είναι. Δεν το ξέρει 100%, αλλά τη δεύτερη μέρα στο μευτήριο που έρχεται το ΣΟΗ, που ακούσα από το διάδρομο για κάποιον να αγκαρίζει τον αριθμό του δωματίου σου. Το 602! Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν. Εκεί αρχίζει και καταλαβαίνει ότι. Ότι θα κάνει μια παράσταση. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι όταν δεν έχεις παιδιά, αυτό που γράφεις για παιδιά, σαν αστείο σαν, ή για γονείς, είναι αυτό που βλέπει κάποιος που είναι απ' έξω. Mm. Όταν είσαι μέσα, βλέπεις άλλα πράγματα. Βλέπεις λεπτομέρειες και επίσης και πόσο επικίνδυνος είσαι σε σχέση με τη μαμά. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι άντρες έχουμε λίγο ως μπαμπάδες. Κάτι ξέρει για μένα, κάτι ξέρει για μένα αυτό. Έχουμε λίγο, ξέρεις τι γίνεται, το παιδί, λες, είναι ένα πλάσμα, αλλά δεν κάνει τίποτα. Ναι, οι μπαμπάδες θέλετε πιο μεγάλες. Μόλις αρχίζει και έχει αντιδράσεις, ναι, λίγο κάτι. Ναι. Κράτησα το παιδί ένα καλοκαίρι έτσι, για μία μέρα για να πάει έτσι, η γυναίκα μου μια βόλτα. Εκεί ήμουν στην παραλία όλη τη μέρα, το παιδί έφαγε καρπούζι. Εγώ λέω ότι θα φάω, εγώ θα φάω και το παιδί. Φτάρω στο παιδί στην παραλία, καρπούζι. Το άφησε να πεινάσετε ναι. Με λεπτά. Ναι. Ναι. Πάθαμε τίποτα. Ναι. Άκουδε, ναι, πάθαμε τίποτα. Δεν ήταν και ότι καλύτερο. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε κάτι θεωρητικά πιο σίγουρο για μια ιδέα. Από το τίποτα και πάλεψες και δεν ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Λείπει στους ανθρώπους που σήμερα του να αφήσουν μια σιγουριά για να κυνηγήσουν τον όνειρό τους. Κοίτα, είναι κάτι που εγώ το βλέπω μεγαλώνοντας, γιατί προσπαθώ να θυμάμαι πώς έγινε αυτό τότε, γιατί όσο περνά τα χρόνια απομακρύνομαι από την νοοτροπία αυτή. Ένα πράγμα μπορώ να πω όμως σίγουρα, ότι οι αλλαγές έχουν μεγάλο κίνδυνο να αποτύχουν. Να σε οδηγήσουν σε πράγματα, δεν σημαίνει τίποτα. Το ένα που θα πετύχει. Θα είναι φανταστικό. Είναι αυτό που θα θες. Αλλά είναι η εξίσωση, το θέλω πιο πολύ από ότι το φοβάμαι. Είναι τόσο απλό. Και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο μικρός είσαι, είναι πιο εύκολες οι αλλαγές. Καλά, και άλλες ευθύνες έχεις ως μπαμπάς. Τώρα είσαι στο Παντελή. Ναι, πώς, ναι, σε παρακαλώ, ναι. Πώς είναι 4,5 ετών πλέον. Σε 3 μήνες, 4 θα γίνει 5. Αγάπη. Ναι. Πες μας λίγο για το Comedy Club για παιδιά. Καταρχάς, αν το έχει δει ο Παντελής. Το δε φέτος. Ωραία. Και θέλω λίγο να μας βάλεις στο κλίμα, γιατί στο Family Life το παρακολουθούν και πάρα πολλοί γονείς. Και να έρθουμε να σε δούμε, θα γελάσουμε κι εμείς οι γονείς. Λοιπόν, θα ευχαριστηθούμε. Αυτή την παράσταση την έφτιαξα για το δικό μου παιδί. Ξεκίνησα από εκεί. Γιατί κάποια στιγμή. Θα πηγαίνει μόνο το να το βλέπει. Δηλαδή. Ρώταγα. Σπίτι, αυτό θα μόνο. Τον βάζω και μπροστά. Έτσι, τέτοιες, δηλαδή, αφού είναι η δουλειά του μπαμπά. Λοιπόν, αυτό το έκανα γιατί κάποια στιγμή μίλαγα με τη γυναίκα μου όταν ήταν στον 8ο-9ο μήνα που κάναμε αυτές τις συζητήσεις που ξεκινάνε πάντα. Τελευταία φορά που. Που βγαίνουμε. Ναι, και τη λέω, άραγε, πώς θα του φαίνεται η δουλειά μου. Και μου λέει, θα μάθουμε όταν πάει 15-16 χρόνων. Και λέω, τόσο πρέπει να πάει για να δει το ενήλικο stand-up. Και αποφάσισα να κάνω μια παράσταση που θα είναι για παιδιά. Μπράβο, και είδα ότι δεν μπορείς να εξαιρέσεις τους γονείς, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι τα παιδιά δεν ξέρουν πώς είναι να είσαι μεγάλος. Οπότε τι κάνεις, spoilers για τους μεγάλους. Και λες, κοίτα, αυτό δεν είναι και τόσο σούπερ ήρωες μεγάλοι. Και αυτοί ως παιδιά αυτό κάνανε. Και λες στους γονείς, παιδιά, θυμάστε τι κάνατε όταν ήσασταν. Και κάπου εκεί γεννήθηκε αυτή η παράσταση. Έχω δουλέψει πάρα πολύ με παιδοψυχολόγο, με
με ανθρώπους που έχουν κάνει παιδικό θέατρο. Είχε πάρα πολύ σκάψη. Πες μας λίγο πότε μπορούμε να τη δούμε. Από 4 Δεκεμβρίου. Από 4 Δεκεμβρίου. Θα είναι Σαββατοκύριακο. Και έχουμε έξτρα παραστάσεις μέσα στις γιορτές χριστουγεννιάτικες. Θα έρθει και ο γιος μου ξανά. Ξανά. Ναι, ναι, ναι. Και παιδιά του μείναν κάποια πράγματα. Αυτό το ξανά θέλω να μου πεις, γιατί έμεινα με ενδιαφέρει πρώτη φορά. Γιατί θέλω να τη μάθουμε, γιατί θέλω να τη μάθει ο κόσμος. Η πρώτη φορά ήταν μικρός για την παράσταση αυτή. Αυτή είναι μια παράσταση από 6 έως 12 ετών. Η τάξη του δημοτικού. Mm-hmm. Που έχουν και κοινές εικόνες κτλ. Οπότε λέω στη γυναίκα μου, άμα δεις ότι δεν θέλει, βγαίνετε. Λέω του μικρού, του λέω αγοράκι μου, θα δεις τον μπαμπά στο θέατρο, τον πήγαμε και νωρίτερα, έπαιξε και με το μικρόφωνο, όλα καλά. Οπότε κάθονται και του λέει η γυναίκα μου, μόλις θα θες να φύγουμε, θα μου πεις στο αυτί. Μαμά, να φύγουμε. Εντάξει, εντάξει. Ξεκινάει η παράσταση και η σειρά είναι η εξής. Γεια σας, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ που είστε εδώ. Εντάξει, μαμά, πάμε να φύγουμε. Αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Είσαι επιτυχημένος όμως, πες. Μα απέριψε ο γιος μου. Το πιο αστείο πράγμα που κάνουν οι γονείς, ποιο είναι? Ο διαγωνισμός, ποιος έχει το πιο καταπληκτικό παιδί, που είναι υπόγειο. Ξέρεις, παλιά τα σόγια το κάνουν φορά παρτίδα. Ναι, 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 παλιά ήταν. Ο δικός μας είναι καλύτερος. Δηλαδή η θεία αυτού του παιδιού. Το θεωρώ τεράστιο πρόβλημα αυτό γενικότερο. Ναι. Θέλει μεγάλη συζήτηση και κουβέντα. Παιδιά, ξεκινάει, ας πούμε, σε φάση πότε περπάτησε εσάς, 8 μηνών. Α, 8. Εμάς 6. Οδηγούσε. Δηλαδή σε φάση, ας πούμε, πάει πάει. Σε ξεφτυλίσει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το μόνο, ας πούμε, που παιδιά θα το πω κάποια στιγμή, επειδή πήγαινα στην παιδική χαρά πολύ με το γιο μου, οι δυο μας. Και όταν με ρωτάγανε πόσο είναι, έλεγα κανένα 2 χρόνια μικρότερο. Για να είναι το σούπερ παιδί. Για να είναι το σούπερ παιδί. Εσύ δεν κάνεις τίποτα, κοίτα αυτό. Α, ωραία για τα άλλα παιδάκια, υπέροχα. Εντάξει, είναι... Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργήσε, αλλά ωραίο θα βρει αστείο εκείνη. Είναι κωμικό. Ναι, ναι, ναι. Εσύ κάνεις κάποια από αυτά τα πράγματα που διακομωδείς στο stand-up? Τα πάντα, παιδιά. Έχω γίνει ο μπαμπάς. Τι μπαμπάς είσαι, πες λίγο. Είμαι ευσυγκίνητος μπαμπάς που προσπαθεί να το παίζει άνετος και ας πούμε εγώ δεν είμαι τώρα παιδιά. Με τι ας πούμε συγκινείς? Συγκινούμε, ας πούμε τον πήγα, ξεκίνησε πολεμικές τέχνες και συγκινήθηκα, δηλαδή την ώρα που τον έβλεπα να μπαίνει μέσα. Ας πούμε, συγκινήθηκα που τον αφήνω και πάει κάπου μόνος του. Πιστεύεις το χιούμορ για τα παιδιά είναι ένα όπλο, είναι ένα σκύλ που θα τα κάνει να αντιμετωπίσουν τη ζωή πιο δυναμικά? Ναι. Για μένα, επειδή ήμουνα και λίγο ντροπαλός και λίγο μαζεμένος, ήταν μια άμυνα ότι, παιδιά, δεν θα σας αφήσω να βρείτε εσείς ποιο είναι το αδύναμο σημείο μου, θα το κοροϊδέψω εγώ πρώτος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έτσι, που αναφέρεις και για τον εκφοβισμό στα σχολεία. Είναι φοβερή τεχνική. Δηλαδή, κάποιος που νιώθει ότι έχει ένα μειονέκτημα να το διακομωδήσει μόνο στο ένα παιδάκι, ίσως για να μπορέσει να το ξεπεράσει και να νιώσει, αυτό είναι και το όπλο του. Και το άλλο που προσπαθώ είναι να μην κάνω μαζί του τις βαρετές ερωτήσεις, αυτές που κάνει σε μένα. Mm. Στο προνήπιο που πάει, έγινε κάτι αστείο. Αχ, τι ωραία ερώτηση. Έγινε κάτι που σας ανησύχησε, ας πούμε. Τρόμαξες με κάτι, έφαγε κανένας καμιά τούμπα, έφαγες εσύ, λερώθηκε κάποιος. Δεν το ρωτάω, okay. Πράγματα τα οποία... Παιδικά, πιο... Ναι, Σύριο. Αλλά το τι μάθατε σήμερα... Αχ, σταμάτα, εγώ αυτό ρωτάω καθώς. Απλώνεται... Μου επιβεβαιώνεις, τόση ώρα που σε ακούω, μου επιβεβαιώνεις αυτό που είχα διαβάσει και πίστευα, ότι άνθρωποι γενικά με τέτοιο χιούμορ και που έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να κάνουν τον κόσμο να γελάει, είναι αρκετά ευφυής και φαίνεται και από τον τρόπο που περνάς τα μηνύματα μέσα από το χιούμορ και μέσα στο σπίτι και στις παραστάσεις σου. Ωστόσο, το έχεις περάσει και στην πένα σου και στο βιβλίο σου που θέλω να μας πεις. Δεν μας το έφερες, δεν το έχω πάρει, ντρέπομαι. Παιδιά, δεν σας το έφερα. Πρέπει να το παραγγείλετε. Πρέπει να πάρω αντίτυπα από τον εκδοτικό. Δεν έχω ούτε εγώ αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι το βιβλίο σου λέγεται Comedy Scripta. Είναι μια συλλογή κειμένων με την υπογραφή του Γιώργου Χατζηπαύλου. Ένα βιβλίο που νομίζω ότι όταν κάποιος αισθάνεται ότι δεν είναι καλά, μπορεί απλά λίγο να τα ανοίξει και να χαλαρώσει και να... Το ελπίζω να... Ναι, ας πούμε, για να το πάω και λίγο πίσω, εκτός από τους γονείς μου και τη γυναίκα μου που έχω κάνει αφιέρωση, η αφιέρωση που έχω βάλει για το γιο μου στο βιβλίο είναι ότι ελπίζω όταν μεγαλώσει να βρίσκει κάποια από τα κείμενά μου αστεία. Μακάρι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργική αγωνία.